Πάμε να καλωσορίσουμε στη συχνότητα, στα πλαίσια των προεκλογικών κινήσεων, των κινήσεων των ίδιων, τον πρόεδρο του ΕΠΑΜ και επικεφαλής του μετοπικού εκλογικού σχήματος Συμμαχία για την Ανατροπή, τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, ο οποίος από σήμερα το πρωί περιοδεύει στην Κρήτη στα πλαίσια της κάλυψης 21ης Μαΐου. Κύριε Καζάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Κύριε Καζάκη, πριν από οτιδήποτε άλλο για αυτό το προεκλογικό κλίμα, θα ήθελα και το δικό σας σχόλιο με αφορμή το γεγονός ότι σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανασκευάζει μεν μερικώς, αλλά τόσα είπε χθες σε τηλεοπτικό σταθμό στη Θεσσαλία για τις γερμανικές οφειλές και επανορθώσεις, έχουν σηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Δηλαδή, λέγοντας ότι εμείς κοιτάμε το μέλλον, αυτά είναι στο παρελθόν. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας τη δήλωση, αν θέλετε να σας διαβάσω. Ναι, την έχω υπόψη μου, βέβαια. Ποιο είναι το σχόλιο λοιπόν του ΕΠΑΜ και της Συμμαχίας για την Ανατροπή? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς γενικά είναι κατάπτυστο δεδομένο ότι η υπόθεση αυτή δεν είναι του παρελθόντος. Δεν αφορά κάποια πράγματα που συνέβησαν στο παρελθόν. Και τώρα πρέπει να τα ξεχάσουμε, γιατί πρέπει να κοιτάμε το μέλλον μας, το μέλλον μπροστά. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι αφορά το παρόν. Αυτή τη στιγμή, μέχρι αυτή τη στιγμή, είμαστε η μοναδική χώρα που δεν αναγνωρίζεται από τη Γερμανία ότι έχουμε προβεί σε συνθήκη ειρήνης. Έχει τελειώσει ο πόλεμος. Η Γερμανία δεν έχει υπογράψει συμφωνία ειρήνευσης με την Ελλάδα. Κατά την υποχρέωσή της, σύμφωνα με τη συνθήκη του Σαν Φραντζίσκο του 1945, είμαστε η μοναδική εμπόλεμη χώρα την οποία δεν αναγνωρίζει η Γερμανία. Γιατί δεν αναγνωρίζει, βεβαίως, στα πλαίσια αυτά και τις υποφυλές της έναντι του ελληνικού λαού. Επομένως, είναι ζωτικό ζήτημα ακόμη και σήμερα. Είμαστε τυπικά σε εμπόλεμη σχέση με τη Γερμανία. Και αυτό με ευθύνη της Γερμανίας. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το προσπερνάμε. Πέρα από τα θύματα, τις εκατόμβες και όλα αυτά. Δεύτερον, ακολουθείται μια πολιτική από τη Γερμανία, από το επίσημο κράτος Γερμανίας, λήθης, χρηματοδοτεί διάφορους περίεργους τύπους, φορείς μέσω της ελληνογερμανικής συνεργασίας, μόνο και μόνο για να θαυτούν τα μνημεία ολοκαυτώματος στην πατρίδα μας. Θυμηθείτε στην Κρήτη τι έγινε πριν μερικά χρόνια, όταν έγινε ομότιμος καθηγητής ο κύριος Ρίχτερ, ή έγινε επιχείρηση να γίνει ομότιμος καθηγητής ο κύριος Ρίχτερ στο Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, τι είχε συμβεί? Πρόσφατα βρέθηκα, πριν λίγες μέρες, βρέθηκα στο Δίστομο. Και εμφάνισαν εκεί, επισκέφτηκα το Μουσείο Θυμάτων του Ναζισμού, το μνημείο φυσικά και όλα αυτά. Λοιπόν, ποιο ήταν το μεγάλο θέμα με τη Γερμανία και το γερμανό πρέσβη που είχε επισκεφτεί το Δίστομο? Να σταματήσουν οι διστημιώτες να διεκδικούν τα αυτονόητα, δηλαδή τη δικαίωση των θυμάτων. Επομένως, είναι απολύτως ζωντανό το πράγμα. Για να μην θυμηθούμε λίγο παλιότερα το γεγονός ότι υπήρξε αρχηγός εν ενεργεία του ΓΕΕΘΑ, όπου τίμησε τους εγκληματίες πολέμου που έχουν θαυτεί στο γερμανικό νεκροταφείο του Διονύσου με στρατιωτικές τιμές. Μάλιστα. Και σφαγής της Κρήτης ανάμεσά τους. Βεβαίως, οι δύο στρατηγοί που καταδικάστηκαν για τα εγκλήματα στην Κρήτη και εκτελέστηκαν, μαζί τους ήταν και ο Σούμπερ, το περίφημος λοχίας, που έδρασε μαζί με Έλληνες εθελοντές, μην το ξεχνάμε αυτό. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, στην Κρήτη, και μετά από τα εγκλήματα που έκανε στην Κρήτη, τον στείλανε στη Μακεδονία, όπου συνέχισε βεβαίως το θεάρεστο έργο του. Το έσχος του, λοιπόν. Χορτιάτη, έχετε δίκιο. Για να μην επεκταθούμε, να μην σας πάρω χρόνο, άρα αυτή η δήλωση είπατε ότι είναι επονίδιστη. Κατά τη γνώμη σας, θα έπρεπε να ανακληθεί επισήμως στην τάξη ο κύριος Κέρτσος? Βέβαια. Και κοιτάξτε να δείτε, και δυστυχώς είναι το σύνολο των κομμάτων που έχουν κυβερνήσει σε αυτή την ιστορία, σε αυτό το μικρό σχήμα τους. Μπορεί να μην έχουν κάνει τόσο προκλητικές δηλώσεις. Αλλά πέστε μου, γιατί δεν άρεται το βέτο του Υπουργού Δικαιοσύνης, προκειμένου οι άνθρωποι του Διστόμου, που έχει τελεσιδικήσει η υπόθεσή του στον Άριο Πάγο, να ασκήσουν τα ένομα δικαιώματά τους, τουλάχιστον σε αποζημιώσεις? Οι οποίες είναι πενιχρές μεταξύ μας, το ξέρετε πολύ καλά, κύριε Σαχίνη. Δηλαδή, μιλάμε για 38.000 νεκρός. Σιγά τα ΟΑ. Δηλαδή, δεν είναι το οικονομικό, είναι το ηθικό το θέμα. Γιατί οι κυβερνήσεις από την εποχή που τελεσιδίκησε η ιστορία του Διστόμου δεν επιτρέπουν
να ισχύσει η τελεσίδικη απόφαση του Αρείου Πάγου για τη δικαίωση των θυμάτων του Διστόμου. Μάλιστα. Κάπως έτσι άλλαξε και ένας υπουργός δικαιοσύνης. Τώρα, είμαστε στην τελική ευθεία πια της κάλπης 21ης Μαΐου και το πρώτο ερώτημα, καταρχάς, λύστε κάτι διαδικαστικό που έχει μεγάλη σημασία. Το ψηφοδέλτιο θα είναι ΠΑΜ Συμμαχία για την Ανατροπή ή Συμμαχία για την Ανατροπή? Όχι, είναι Συμμαχία Ανατροπής και το έμβλημά του είναι τα εμβλήματα των 7 κομμάτων που συμμετέχουν στη Συμμαχία Ανατροπής. Α, μάλιστα. Ωραία. Χαίρομαι για αυτή τη διευκρίνηση. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω, ποιοι είναι λοιπόν οι βασικοί άξονες για τους οποίους καλείτε τους πολίτες να στηρίξουν με το σύστημα της απλής αναλογικής τη Συμμαχία Ανατροπής? Κοιτάξτε, καταρχάς, το γεγονός ότι θα υπάρξει η Συμμαχία Ανατροπής στο Κοινοβούλιο, θα έχει ο λαός μια αποτρεπτική δύναμη, τουλάχιστον για τα χειρότερα που έρχονται. Και ξέρετε πολύ καλά ότι εδώ δεν έχουμε συνέχεια μόνο του μνημονίου. Αρχίζει δειλά-δειλά και βγαίνει προς τα έξω η φοβερή αλήθεια ότι για να πετύχουμε πρωτογενή πλεονάσματα πρέπει να βάλουμε χέρι στη συντάξη ξανά μάνα στο εισόδημα του εργαζόμενου. Και φυσικά επέτυχε και διάσωση των τραπεζών, τα οποία είναι κουρέλια. Είναι κυριολεκτικά. Οι τράπεζες είναι κουρέλια. Λοιπόν, και επομένως συνεχίζεται η μνημονιακή πολιτική, θα συνεχιστεί με πιο άγριο τρόπο, αφενός και αφετέρου. Υπάρχει και οι περίφημες, όπως έχουν ονομαστεί, που δεν ξέρω, είναι και προκλητικό, δηλαδή πρέσπες του Αιγαίου. Δηλαδή η παράδοση του Αιγαίου, της Κύπρου και της Θράκης στην Τουρκία, προκειμένου οι Αμερικανοί να συνεχίσουν τον πόλεμό τους με τη Ρωσία. Λοιπόν, εδώ επίκειται βάθημα και του γεωπολιτικού λεγόμενου μνημονίου. Επομένως, πρέπει να υπάρχει μια δύναμη εκεί, τουλάχιστον να αντιστέκεται και να αποτρέπει τα χειρότερα. Αυτό είναι το πρώτο ζήτημα. Mm-hmm. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι εμείς πηγαίνουμε στο Κοινοβούλιο όχι για να καθίσουμε όπως όλοι οι υπόλοιποι που βλέπουμε και λέμε εμείς καταψηφίσαμε αυτά ή κάναμε τόσες επερωτήσεις. Όχι. Εμείς πηγαίνουμε στο Κοινοβούλιο για να μπορεί να κινητοποιείται πιο εύκολα και να πετυχαίνει τους στόχους του πιο εύκολα ο λαός μας, έτσι ώστε να μπορεί να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις μιας άλλης πατριωτικής δημοκρατικής διακυβέρνησης της χώρας, η οποία και καλείται να κάνει τρία πράγματα βασικά. Το πρώτο είναι να καθεί στο σκαμνί όλους αυτούς που έκαναν ή δεχθεί εγκλήματα εναντίον του ελληνικού λαού. Καταπάτησαν το Σύνταγμα, παραχώρησαν εθνική κυριαρχία, ποδοπάτησαν ανθρώπινα δικαιώματα, ειδικά με την υγειονομική δικτατορία που ζήσαμε τα τελευταία τρία χρόνια. Λοιπόν, και βέβαια δεν έχουν κανένα πρόβλημα, στο όνομα βέβαια πάντα της ηλεκτρικής φιλίας, να ακροτηριάσουν εθνικά τον εθνικό μας χώρο, συμπεριλαμβανομένως και της Κύπρου βεβαίως. Λοιπόν, θα πρέπει να καθίσει στο σκαμνί. Αν δεν καθίσει στο σκαμνί, αποκατάσταση του κράτους δικαίου δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι μόνο λόγια. Το δεύτερο που πρέπει να γίνει είναι πρέπει να ξεφορτωθούμε το άγος του χρέους. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή, για να δώσω ένα απλό παράδειγμα. Η ΑΔΕ παρουσιάζει χρέος πολιτών, δηλαδή φορολογουμένων είτε επιχειρηματιών, είτε επιχειρήσεων, είτε νοικοκυριών, της τάξης των 114 δισεκατομμυρίων. Ο πολίτης καλείται τώρα να πάει να ρυθμίσει αυτό το τεράστιο χρέος, το οποίο είναι περίπου ίσο με το ιδιωτικό χρέος, το υπόλοιπο ιδιωτικό χρέος που έχει η ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, με 120 δόσεις. Αυτή η μεθοδολογία ακολουθείται εδώ και 15 χρόνια. Λοιπόν, στα χρέη ρυθμίζονται με δόσεις. Αυτό είναι δώρο άδωρο. Και μάλιστα τελευταία με ένα δημοσίευμα της ίδιας ΑΔΕ λέει ότι δεν προσήλθαν οι πολίτες να ρυθμίσουν τα χρέη. Πώς να ρυθμίσουν όταν τρέχουν ήδη οι υποχρεώσεις? Θα πρέπει λοιπόν να πάμε σε οριζόντια διαγραφή. Δεν γίνεται διαφορετικά. Οριζόντια διαγραφή. Και προς τις οφειλές, προς την ΑΔΕ φυσικά, στο καπουσιάτο γραφής δεν είναι το ελληνικό κράτος. Είναι μια εταιρεία ειδικού σκοπού στα χέρια των δανειστών. Λοιπόν, επίσης, θα πρέπει να πάμε σε πάυση πληρωμών προς τους κατόχους του δημοσίου χρέους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να δανειζόμαστε συνολικά 1,2-3 το χρόνο για να εξυπηρετήσουμε ένα δημόσιο χρέος το οποίο καλπάζει. Και το τρίτο βασικό είναι το εξής: να υπάρξει πραγματικό εισόδημα. Δηλαδή να επανέλθει η σύνταξη εκεί που ήταν πρώτο μνημονίων, να μπορεί να αποκατασταθεί το εισόδημα του νοικοκυριού για να μπορέσει να αρχίσει η ανάκαμψη της χώρας. Διαφορετικά δεν πρόκειται να υπάρξει ανάκαμψη. Ξέρετε, εμείς προτείναμε τα 1500 για τα οποία συζητάει ο κ. Μητσοτάκης, συζητάνε και οι υπόλοιποι, υπάρχει μια πλειοδοσία. Όμως τα 1500 τα οποία είναι μια εκτίμηση της Ελστάτ, δεν είναι δική μας.
που λέει ότι κάτω από εκεί το μέσο νοικοκυριό είναι εγκλωβισμένο σε αυτό που λέγεται παγίδα φτώχειας. Λοιπόν, το ζήτημα όμως είναι ότι πρέπει να δοθούν από το πρώτο 24ωρο, γιατί εκεί βασίζεται η ανάκαμψη της χώρας. Δεν είναι πρώτα να δούμε την ανάκαμψη και μετά να δώσουμε το εισόδημα. Πώς θα σας ρωτήσει πρακτικά κάποιος, ε? Ναι. Ωραίο είναι αυτό που λέει ο κύριος Καζάκης και η Συμμαχία για την Ανατροπή. Και το επαναλαμβάνω για να μην υπάρχουν μπερδέματα με τα ψηφοδέλτια. Πώς θα συμβεί αυτό, αν υποθέσουμε ότι ο λαός αποφασίζει στην κάλπη, παρά το ότι εσείς λέτε ότι θέλουμε μια δυνατή εκπροσώπηση, ο λαός πάει μαζικά και σας ψηφίζει και είστε κυβέρνηση. Πώς θα δώσετε, θα σας πει κάποιος, 1500 ευρώ? Μπορεί, προσέξτε το ερώτημα. Προσέξτε το ερώτημα λίγο. Μια μικρομεσαία, ακούστε με λίγο, και μεσαία επιχείρηση, που είναι και οικογενειακού χαρακτήρα, όση βούληση και να έχει, με τέτοιο στραπάτσο να δώσει 1500. Όχι. Εμείς δεν λέμε ότι στην αρχή, ξεκινώντας δηλαδή την πολιτική, δεν μπορεί να τη δώσει ο ιδιώτης επιχειρηματίας, γιατί τον έχουν συντρίψει. Θα πρέπει πρώτα να ανέβει ο τζίρος του για να μπορέσει να σηκώσει αυτό το βάρος. Επομένως, ποιος πρέπει να το δώσει? Το κράτος πρέπει να το δώσει. Όπως τώρα συμβαίνει με την κυβέρνηση Ουαλίας, όπως κάνει η Φιλανδία, όπως κάνουν οι Αμερικάνοι. Το κακό με τις πολιτικές αυτές στην Ουαλία, στη Σκωτία, στη Φιλανδία και στην Αμερική είναι ότι δεν διαγράψανε χρέη. Επομένως, το εισόδημα που δίνει η κυβέρνηση δεν πηγαίνει σε τζίρο στην αγορά. Δεν αποκαθιστά δηλαδή το επίπεδο πραγματικού εισοδήματος του νοικοκυριού. Γιατί πηγαίνει κατευθείαν να καλύψει τα χρωστούμενα, τις οφειλές. Εμείς λέμε ότι γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρξει οριζόντια. Τώρα, πού θα βρεθούν τα λεφτά, που πολλοί, κάποιοι πονηρά το λένε, κάποιοι το λένε με ευνόητο, λογικό τρόπο. Θα σας πω μόνο ένα στοιχείο. Ένα στοιχείο μόνο, γιατί θέλει μεγάλη συζήτηση, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό που έκανε ο Όρμπαν στην Ουγγαρία το 2010, όταν το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ το απαιτούσε να κάνει νέες περικοπές συντάξεων και μισθών. Τι έκανε? Εφάρμοσε την πολιτική του capital levy, δηλαδή εφάπαξ εισφορά επί του κεφαλαίου στις μεγάλες συγκεντρώσεις χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου που τότε ήταν οι ξένες τράπεζες στην Ουγγαρία. Λοιπόν, σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο εξωτερικό βρίσκονται τοποθετημένα σε ξένα ομόλογα 186 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξαναλέω το νούμερο. 186 δισεκατομμύρια ευρώ Ελλήνων κατοίκων που είναι τοποθετημένα σε ξένα ομόλογα. Δηλαδή, κρατικά ή κυβερνητικά ομόλογα άλλων κρατών και ταυτόχρονα εταιρικά ομόλογα πολύ μεγάλων πολυεθνικών εταιριών. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το πράγμα όχι απλά δεν είναι χρήσιμο στην οικονομία, είναι αιμορραγία για μια οικονομία. Επομένως, τι πρέπει να γίνει? Αντί λοιπόν να βάζουμε εισφορές αλληλεγγύης στους αδύναμους, στα νοικοκυριά και στους μικρομεσαίους, θα πρέπει να πάμε με μια εφάπαξ καταβολή 45% επί του συγκεκριμένου ποσού που μας δίνεται αναδρομικά και να καταβληθεί ένα ποσό, το 45 δεν είναι τυχαίο, είναι το ανώτατο ποσοστό που πληρώνει στο εισόδημα, στο φόρο εισοδήματος. Λοιπόν, αυτό πόσο σου αποδίδει? Σου αποδίδει 84 δις. Από αυτά τα 84 δις, το κόστος του να δώσεις τα λεφτά αυτά που λέγαμε, τα 1500 και τα λοιπά, είναι περίπου 12 δισεκατομμύρια. Άρα λέτε να πού θα βρεθούν τα λεφτά. Φυσικά. Υπάρχουν και άλλες πηγές. Απλά σας λέω κάτι το οποίο την επόμενη μέρα το πρωί μια κυβέρνηση μπορεί να το εφαρμόσει. Υπάρχει ερώτημα ακροατή. Ωραία αυτά που λέει ο κύριος Καζάκης. Αλλά επειδή εδώ υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση και Οικονομική και Νομισματική Ένωση, που είναι μία και συγκεκριμένη και είναι μέσα σε αυτή και η χώρα μας και εκεί εντέλεσθε δια της Κομισιόν. Τι λέει η Συμμαχία της Ανατροπής, ναι ή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ευθέως το ερώτημα του ακροατή. Η Συμμαχία Ανατροπής, ανεξαρτήτως το τι λέει το ΕΠΑΜ ή κάποιες δυνάμεις που ήδη συμμετέχουν, λέει ότι πρέπει να ξαναδούμε τη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε ταμπού εμείς απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βασική μας δέσμευση είναι απέναντι στον ελληνικό λαό. Εάν σταθεί εμπόδιο η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει το δημοψήφισμα εξόδου. Με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Σαφές. Θα αποφασίσει απευθείας ο λαός. Και εμείς δεν είμαστε Τσίπρας, ούτε ΣΥΡΙΖΑ. Να πάμε να ξεπουλάμε τον κόσμο. Να λέει όχι ο κόσμος και εμείς να λέμε «Α, κάνετε λάθος». Ναι, είπατε. Λοιπόν, αυτό που λέμε είναι κάτι πολύ απλό. Καταρχάς μας δίνει το δικαίωμα
η συνθήκη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θυμάμαι καλά, είναι το άρθρο 122, ότι σε συνθήκες force majeure, ανωτέρας βίας, μπορούμε να εφαρμόσουμε πολιτικές που παρεκκλίνουν ή εξαιρούνται ή δεν είναι εντός του δημοσιονομικού συμφώνου. Το κάνει αυτή τη στιγμή η Ισπανία, μηδενίζοντας το ΦΠΑ σε βασικά αγαθά. Θέλω τώρα να σας ρωτήσω, κύριε Καζάκη, το εξής. Είστε από τους χώρους που επιμένει ότι παραγωγική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη μονόπατα στη χώρα, και είστε σε μια περιοχή όπου ο τουρισμός είναι ναυαρχίδα με χίλια δύο προβλήματα όμως. Πολλές φορές με οι εργασιακές συνθήκες, γιατί πολλοί λένε ότι δεν έρχεται προσωπικό, αλλά το προσωπικό από την άλλη λέει ότι εδώ καταργούνται ακόμη και τοπικές συμβάσεις, υπάρχει υποδηλωμένη εργασία, τα ξέρετε αυτά. Όμως είστε από αυτούς που λένε, και εκεί θέλω να σταθώ, ότι δεν μπορούμε να πάμε μονόπατα στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Χρειάζεται να δούμε και άλλους τομείς. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως, πρωτογενής τομέας. Ακούω όλες τις συζητήσεις, πετάνε ένα σύνθημα. Πώς το σκέφτεστε εσείς τον πρωτογενή τομέα να αναπτύσσετε σε ένα οξυμένο ανταγωνιστικά περιβάλλον από τη μια και από την άλλη σε μια χώρα που δεν έχει λύση, ενώ έχει τη δυνατότητα, τη διατροφική της επάρκεια του. Στο ισοζύγιο που είπατε, εισάγουμε κρέας, ενώ θα μπορούσαμε να μην εισάγουμε, να είμαστε καλυμμένοι. Εισάγουμε μαλακό σιτάρι, διότι το καταργήσαμε. Εισάγουμε ζάχαρη, μας έλεγε χθες ο επιστήμονας ο κύριος Κουρέτας. Φέτος ούτε μισό στρέμμα τεύτυλο δεν έχει μπει Θράκη Μακεδονία. Πώς λοιπόν το σκέφτεστε όλο αυτό? Το πρώτο και κύριο ζήτημα μιας παραγωγικής ανασυγκρότησης, μια πραγματικής παραγωγικής ανασυγκρότησης του τόπου, είναι η αναβίωση του πρωτογενούς τομέα. Δεν μπορεί να συζητήσουμε διαφορετικά ούτε για μεταποίηση ούτε για τίποτα από όλα αυτά. Επομένως, για να μπορέσει όμως να υπάρξει αναβίωση του πρωτογενούς τομέα, πρέπει να προστατευτεί ο αγρότης και κυρίως ο ατομικός παραγωγός και ο μεσαίος αγρότης. Πώς προστατεύεται? Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι το πρώτο πράγμα, το πρώτο μέτρο είναι να μηδενίσεις το ΦΠΑ στο κύκλωμα εγχώριας παραγωγής βασικών διατροφικών προϊόντων που αφορά την εγχώρια παραγωγή, με καταλαβαίνετε, όχι μηδένισμα το ΦΠΑ οριζόντια σε όλα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, αν συνοδευτεί με ταυτόχρονη ατέλεια στα αγροτοεφόδια, όπως και στα καύσιμα για τον αγρότη, το οποίο είναι ένα πάγιο αίτημα το αγροτικού, των αγροτών, που δεκαετίες τώρα. Λοιπόν, θα μπορεί να δοθεί ένα πρώτο κίνητρο. Ταυτόχρονα πρέπει να υπάρξει προστασία. Όταν λέμε προστασία, γιατί αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, προστασία έχει ο Γερμανός αγρότης από το δικό του κράτος. Πώς? Με έξυπνους τρόπους. Δηλαδή, σου λέει, για παράδειγμα, για να μπορέσει να μου βάλει σε μένα αυτό το προϊόν, το τάδε αγροτικό προϊόν ή μεταποιημένο αγροτικό προϊόν στη Γερμανία, θα πρέπει να πληρεί προδιαγραφές. Mm-hmm. Γιατί δεν το λέμε εμείς? Και να το πούμε πολύ απλά. Ρε φίλε, εφόσον το δικό μου προϊόν είναι πολύ καλύτερο από οτιδήποτε εισάγεται, τουλάχιστον στη μεγάλη του πλειοψηφία, τότε η δική μου παραγωγή έχει προτεραιότητα. Όσο υπάρχει δική μου παραγωγή, δεν εισάγεται απολύτως τίποτα. Μέχρι να εξαντληθεί. Αν εξαντληθεί, τότε αυτό που θα πρέπει να εισαχθεί θα είναι τουλάχιστον εισάξιο με τη δική μου παραγωγή. Το ίδιο φρέσκο, ποιοτικό κτλ. Λοιπόν, και τότε έχουμε υγιέ ανταγωνισμό, διότι η τιμή που θα διαμορφωθεί του εισαγωμένου θα είναι συγκρίσιμη με την τιμή παραγωγής του Έλληνα αγρότη. Και το τελευταίο, ναι, είναι ότι πρέπει κάποτε να τελειώσει ο βραχνάς με τα καρτέλ και τα τράστ στην αγορά, κυρίως του χοντρεμπορίου. Στην Ελλάδα έχουμε το ρεκόρ διαμόρφωσης τιμής του καταναλωτή, που δεν εξαρτάται από την τιμή του παραγωγού, εξαρτάται από την τιμή των μεσαζόντων. Στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η τελική τιμή του αγροτικού προϊόντος διαμορφώνεται 20% κατά μέσο όρο, μεσοσταθμικά, από τους μεσάζοντες. Σε εμάς διαμορφώνεται κατά 80%. Αυτό πρέπει να σπάσει. Και αυτό είναι θέμα καθαρά βούλησης, πολιτικής βούλησης. Πολιτικής, το σπάσει αυτό. Η πολιτικής βούλησης, σαφώς. Είστε υπέρ, ρωτάει εδώ πέρα η φίλη Μαρία, είστε υπέρ του να δει κάθε περιφέρεια τις δυνατότητες στον πρωτογενή τομέα, διότι δεν είναι όλες το ίδιο? Όχι, βεβαίως. Πρέπει να υπάρξει, ναι, δεν μπορεί να υπάρχει αυτός ο άναρχος τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται να το πούμε έτσι, αναπτύσσεται εισαγωγικά.
ο πρωτογενής τομέας. Βεβαίως πρέπει να δούμε τα συγκεντρικά πλεονεκτήματα, να δούμε πώς ακριβώς εδώ χρειάζεται εθνικός σχεδιασμός και χωροταξικός σχεδιασμός. Δηλαδή, χωροταξικός με την έννοια ποια χώματα ταιριάζουν καλύτερα για ποιες καλλιέργειες. Ποια είναι η βέλτιστη αξιοποίηση της γης, έτσι ώστε να έχουμε και ισορροπία με το περιβάλλον, μην καταστρέψουμε τα πάντα. Λοιπόν, αυτό όμως θέλει εθνικό σχεδιασμό και ταυτόχρονα προστασία στον αγρότη. Γιατί αν ο αγρότης, για παράδειγμα, ή ο κτηνοτρόφος, ειδικά στην Κρήτη, που υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, ναι. Για να μπορέσει να επιβιώσει, πρέπει να έχει ζωικό κεφάλαιο πολύ περισσότερο από εκείνο που μπορεί να βαστίξει η γη του ή τα βοσκοτόπια του. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Τι πρέπει να γίνει εδώ? Καταρχάς πρέπει να επανέλθει η τιμή κατοπλίου που δίνονταν μέχρι το 1982 στους αγρότες. Και κυρίως για να προστατεύεται ο ατομικός αγρότης, ο μικρός δηλαδή παραγωγός. Τιμή κατοπλίου με βάση τα κόστη και τη δυνατότητα κέρδους για τον ατομικό παραγωγό. Και από εκεί και πάνω ελεύθερη διαπραγμάτευση. Αλλά με κατοχυρωμένο τον αγρότη, τον παραγωγό. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, το οποίο η τιμή κατοπλίου, ξέρετε, το κατήργησε η ΟΚ την εποχή εκείνη, επικυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, πρέπει να επανέλθει και αυτό βοηθούσε την εποχή εκείνη να έχουμε θετικά ισοζύγια στην αγροτική παραγωγή. Σε όλους τους βασικούς τομείς αγροτικής παραγωγής. Με το που καταργήθηκε, μπήκαμε σε μια διαδικασία από αγροτοποίησης και ταυτόχρονα ελλειμματικών αγροτικών ισοζυγίων. Μάλιστα. Τώρα, προχωρώ. Λέει εδώ ο φίλος ο Γιάννης, από την Αθήνα στέλνει το μήνυμα. Καλημέρα, λέει. Ποια είναι η θέση της Συμμαχίας Ανατροπής σχετικά με την εξόρυξη των υδρογων ανθράκων, όπως θα ήθελα και την απάντησή του στο υποθετικό σενάριο που οι Τούρκοι κομμάντο πατούσαν σε ελληνική βραχονισίδα, ποια θα έπρεπε να είναι η αντίδρασή μας? Και για να το γενικεύσω εγώ, το ενεργειακό θα το ξαναδρούμε μπροστά μας. Υπάρχει από τη μία η αφήγηση της πράσινης Ευρώπης, υπάρχει από την άλλη η αφήγηση ότι εντάξει, καλό είναι, αλλά μέχρι να πας εκεί, πώς εσύ μια φτωχή χώρα αξιοποιείς τις δικές σου δυνατότητες? Γενικώς τι λέτε λοιπόν, κύριε Καζάκη? Κοιτάξτε, καταρχάς, τα πράσινα άλογα και οι πράσινες αναπτύξεις δεν με αφορούν. Πρόκειται για ένα κερδοσκοπικό χρηματιστικό παιχνίδι, δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα του προβλήματος του περιβάλλοντος. Έτσι, είναι για να βάλουν το χρηματιστήριο ενέργειας, το χρηματιστήριο ρήπων, να ενισχυθούν τα χρηματιστήρια και των παραγόγων επί της ενέργειας και των ρήπων κτλ. Και δεν έχει καμία σχέση με το ζήτημα της αθέλητης οικολογικής ισορροπίας. Λοιπόν, για το ζήτημα των υδρογονανθράκων θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι πρώτη και κύρια, για να συζητήσουμε για τους υδρογονανθράκες και γενικότερα για το φυσικό πλούτο της χώρας μας, πρέπει να οριοθετήσουμε την κυριαρχία μας. Δηλαδή, χωρίς υφαλοκρηπίδα, πέστε μου εσείς, τι συζητάμε ακριβώς? Για τι πράγμα συζητάμε? Και βεβαίως, οριοθέτηση σημαίνει αύριο το πρωί ανακηρύχνω τα 12 μίλια χωρική θάλασσα, 12 μίλια συνορεύουσα ζώνη και 200 μίλια που είναι η ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα. Αν δεν το κάνω αυτό, όπως το κάνουν βεβαίως όλες οι χώρες του κόσμου, μόνο η Ελλάδα δεν το κάνει. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, αν το κάνω αυτό, τότε ναι, μπορώ με έναν σχεδιασμό βεβαίως. Με έναν σχεδιασμό. Γιατί με συγχωρείτε, εγώ δεν θέλω να δω το Αιγαίο μου. Το Αιγαίο, το πανέμορφο Αιγαίο, να γεμίζει πλατφόρμες άπλησης πετρελαίου. Οι υδρογονανθράκων γενικότερα. Δεν ξέρω αν έχετε επισκεφτεί θάλασσες, όπως η Βόρεια Θάλασσα, παράδειγμα, που έχουν γεμίσει τις πλατφόρμες, τι σημαίνει από άποψη οικολογίας, από άποψη περιβάλλοντος και γενικότερης καταστροφής. Και το τρίτο, εμένα με ενδιαφέρει να υπάρξει αξιοποίηση του ορυκτού και φυσικού πλούτου της χώρας. Να μην πληρώνουμε εισαγωγές, να μην πληρώνουμε εισαγωγές το πρώτο, πανάκριβες, ναι. Έτσι. Και δεύτερον, μόνο στο βαθμό που μπορώ να αναπτύξω τη μεταπητική μου βιομηχανία. Ναι. Δηλαδή, εμένα δεν με ενδιαφέρει να είμαι μόνο καλλιέργεια εξαγωγής πρώτων υλών. Ξέρετε, ήμουνα στους Βοξίτες, στον Όμιλο Μυτιλινέου. Είχα επισκεφτεί το εργοστάσιο μόλις προχθές. Λοιπόν, και συζητούσα με τους εργαζόμενους, οι οποίοι ζουν με τον εφιάλτη, τι θα γίνει με τη διεθνή τιμή του Βοξίτη, αν ανεβαίνει, κατεβαίνει, γιατί βεβαίως η εργοδοσία πιέζει μετά το μισθό του. Τις μισθολογικές αποδοχές. Και λέω, το εξής απλό πράγμα. Αντί να καθόμαστε και να χτυπιόμαστε για το πώς θα πάει, γιατί πουλάμε, αν θέλετε, πρώτη ύλη στο εξωτερικό, γιατί δεν φτιάχνουμε μια βιομηχανία στρατηγικών υλικών αλουμινίου, ώστε πραγματικά να κερδίζει η οικονομία και οι εργαζόμενοι, αλλά και οι ιδιώτες, από την προστιθέμενη αξία της μεταποίησης και όχι από την πρώτη ύλη. Επομένως, ναι, να αξιοποιήσουμε τους υδρογονάνθρακες,
αλλά για να φτιάξουμε πετροχημική βιομηχανία. Όχι να γίνουμε Σαουδική Αραβία ή να φανταστούμε ότι μπορούμε να γίνουμε Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, θέλω σε αυτό το σκέλος να σας παραδώσω εντός εισαγωγικών στους ακροατές. Μόνο θα σας παρακαλέσω όσο μπορείτε πιο σύντομες περιεκτικές απαντήσεις. Άλλωστε, απόψε είναι η ομιλία σας στο Ηράκλειο. Με συγχωρείτε, κύριε Σαχίν, απλά για αυτό που είπατε για τους κομμάντους. Ναι, έχετε δίκιο. Πώς θα αντιδρούσατε? Μια απλή κουβέντα. Ο στρατός και ο λαός που προβλέπεται με νόμο η παλαϊκή άμυνα υπάρχει για την άμυνα της χώρας. Που σημαίνει ότι αν δεχτούμε εισβολή ή οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια, απαντάς με τον ίδιο τρόπο. Ούτε τηλεφωνείς, ούτε συνομιλείς. Του παθρίου εδάφους. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καζάκη, να πω ότι απόψε είναι η κεντρική στο Ηράκλειο προεκλογική συγκέντρωση της Συμμαχίας για την Ανατροπή στην Πλατεία Ελευθερίας και πάω σε πολύ όσο μπορείτε πιο γρήγορες απαντήσεις. Λέει ο Σπύρος, καλά όλα αυτά που λέει ο κύριος Καζάκης και το λέω καλό προαίρετα. Με τόσο υψηλή φορολογία που είπε στο κεφάλαιο, στο ανώτατο 45%, θα έρθει κανείς να επενδύσει στη χώρα? Δεν θέλουμε να έρθει να κάνει να επενδύσει. Εμάς μας ενδιαφέρει, κοιτάξτε να δείτε, η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων είναι μια γάγκρενα για την ελληνική οικονομία που υπάρχει εδώ και δύο αιώνες. Με αυτό το μοντέλο, και αυτό το έχει αποδείξει ένας από τους σημαντικούς, αν και συντηρητικός οικονομολόγος και υπουργός του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του γυριότερου βεβαίως, όχι του νεότερου, ο Αθανάσιος Κανελόπουλος, που απέδειξε εκεί ότι αν θέλουμε να προσεγγίσουμε κεφάλαιο, θα πρέπει να το προσεγγίσουμε με εθνικό σχέδιο ανάπτυξης παραγωγής. Δηλαδή, θα πρέπει εμείς να αποφασίσουμε ποιους τομείς θέλουμε να αναπτύξουμε και μόνο στη βάση αυτή προχωράμε σε κοινοπραξίες με ξένο κεφάλαιο για να πάρουμε τεχνολογία, να πάρουμε τεχνογνωσία κτλ. Δεν αφήνουμε την οικονομία μας, αν μπάτε σκύλια λέστε, με κερδοσκοπικούς όρους εισαγωγή ξένου κεφαλαίου. Δεν το χρειαζόμαστε αυτό το κεφάλαιο. Μάλιστα. Ο Σάκης. Καλημέρα, λέει. Κύριε Καζάκη, εγώ είμαι υπέρ της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτά που λέτε δεν υπάρχει περίπτωση, καλοπροαίρετα και αυτός το λέει, να τα εφαρμόσει ακόμη και αν θέλετε, γιατί δεν είναι έτοιμος ο Έλληνας, για τις συνέπειες και τον πόλεμο που θα δεχτεί. Εδώ δεν έχει κάποιος ίντερνετ και φέρνει την καταστροφή. Καταλαβαίνετε, ναι. Λέει, που απευθύνεστε. Καταλαβαίνω. Καταρχάς, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε ιδιαίτερα. Δεν υπάρχει τρόπος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός και αν έχουμε δοτή κυβέρνηση. Εκτός και αν έχουμε εθελόδουλη κυβέρνηση. Δεν υπάρχει τρόπος να εκβιάσουν εν της πράγμαση τους Έλληνες ή οι Ευρωπαίοι ή να τους ασκήσουν πόλεμο με εξαίρεση το να έχουν κυβέρνηση. Για παράδειγμα, δεν θα μπορούσαν να κλείσουν τις τράπεζες οι Ευρωπαίοι εάν δεν είχαμε την κυβέρνηση Τσίπρα-Βαρουφάκη. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, η κυβέρνηση εξέδωσε τον νόμο και έκλεισε τις τράπεζες. Λοιπόν, όσο έχουμε μια κυβέρνηση που μπορεί να διαχειριστεί κρίσεις ή αν θέλετε πιέσεις, να το πούμε έτσι, δεν έχει να ανησυχεί τίποτα κανένας. Ούτε ο Έλληνας, κανένας Έλληνας πολίτης. Και αυτό το αποδεικνύουν, για παράδειγμα, ο Ορμπάν του κάνουν πόλεμο πόσα χρόνια τώρα. Και αυτή τη στιγμή είναι η πιο ανθούσα οικονομία στην Ευρωζώνη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Σπύρος, πόσοι κύριε Καζάκη έχουν ομόλογα ελληνικού δημοσίου, γνωρίζετε, λέει? Ελάχιστοι. Κυρίως τραπεζίτες. Ο Λεωνίδας από τα Γιαννιτσά. Εγώ, λέει, κύριε Καζάκη, δεν ψηφίζω τα τελευταία 30 χρόνια. Ο λόγος απλώς δεν έχω καμία απολύτως εγγύηση από το κόμμα που θα γίνει κυβέρνηση ότι θα κάνει αυτά που υποσχέθηκε προεκλογικά. Θα με παίρνατε στη δουλειά σας για 4 χρόνια με ένα σταθερό μισθό, αλλά χωρίς να έχετε το δικαίωμα να με ελέγξετε? Είμαι ανεξέλεγκτος, δηλαδή, στο δικό σας το μαγαζί. Μπορείτε να με πείσετε να πάω στην κάλπη να ψηφίσω? Εμείς από το πρώτο συνέδριο του ΕΠΑΜ υπάρχει η λεγόμενη νομική δέσμευση του ΕΠΑΜ. Τι σημαίνει η νομική δέσμευση? Την οποία την έχουν συντάξει οι δικαστές και νομικοί. Λοιπόν, επειδή εμείς είμαστε υπέρ της λογικής του να υπάρχει συνταγματική διάταξη η οποία να προβλέπει ποινικές ευθύνες για όποιον πολιτικό αλλάξει τις θέσεις του αφού εκλεγεί, δεν περιμένουμε να δούμε πότε το Σύνταγμα θα αλλάξει. Οπότε τι κάναμε? Κάναμε τη νομική δέσμευση για εμάς τους ίδιους. Και έτσι λοιπόν προβλέπει το εξής. Εάν 14 βασικοί στόχοι, αν το ΕΠΑΜ και οι εκπρόσωποι του, δηλαδή οι βουλευτές του ή η ηγεσία του, συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση, συνεργασία είτε δική του, και εντός 3 μηνών δεν εφαρμόσει ή δεν ξεκινήσει να εφαρμόζει αυτά που υπόσχεται, τότε παρετείται από κάθε ασυλία εκ πρωινίου. Και τίθεται στη διάθεση των πολιτών να το μηνύσουν για την ηγεσία του και τους βουλευτές του για εσχάτη προδοσία
με κεδίνευση των προσωπικών περιουσιών μας μέχρι τέλους. Αυτή είναι η νομική δέσμευση την οποία επαναλαμβάνει το ΕΠΑΜ κάθε έτος σε κάθε συνέδριο. Σαφές. Και βεβαίως ισχύει και τώρα για τους υποψηφίους του ΕΠΑΜ στα πλαίσια της Συμμαχίας Ανατροπής. Μην επεκταθείτε, για να βάλω και άλλα ερωτήματα. Σπύρος, όσοι είχαν ομόλογα ελληνικού δημοσίου πήραν λεφτά πίσω πριν την έξοδο από την Ευρωζώνη, που τελικά δεν έγινε ποτέ και μας είχαν ζαλίσει. Λέει όχι, εδώ. Όχι. Στάθης. Ρωτήστε αν είναι υπέρ της χρήσης ο κύριος Καζάκης του μηχανισμού έκτακτης ρευστότητας έλα για τη χρηματοδότηση οικονομίας. Είμαι υπέρ της χρήσης του 14 παράγραφος 4 του καταστατικού χάρτη του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προκειμένου να δημιουργήσουμε ευρώ για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας όπως προβλέπει το καταστατικό. Μάλιστα. Άλλος φίλος. Καλημέρα, λέει κύριε Καζάκη. Στο υποθετικό σενάριο που η Συμμαχία Ανατροπής εισέλθει στη Βουλή, θα συνεργαστεί αν χρειαστεί με άλλα κόμματα στο σχηματισμό κυβέρνησης και πόσο κοντά βρεθήκατε με το ΜΕΡΑ25? Κοιτάξτε, το ΜΕΡΑ25 δεν θέλησε να υπάρξει καμία συζήτηση μαζί μας, αν και το προσπαθήσαμε από τις αρχές του χρόνου. Όταν ακούσαμε, για παράδειγμα, στη ΔΕΘ τον κύριο Βαρουφάκη να λέει για προοδευτικές συνεργασίες, τότε απευθυνθήκαμε επίσημα στο κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη. Αλλά ακούσαμε μετά από κανένα μήνα περίπου τον εκπρόσωπο τύπου να μας λέει ακροδεξιά οργάνωση. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να γίνει συζήτηση σε αυτή τη βάση. Αλλά στο δεύτερο μπορούμε να συνεργαστούμε. Ναι. Μπορούμε να συνεργαστούμε στην προώθηση όμως των πολιτικών που υπερασπιζόμαστε. Όχι για να πάρουμε θόκους για μας να γίνουμε υπουργοί. Το ξέρετε, κύριε Σαχίνη, πολύ καλά ότι αν ήθελα εγώ και κάποιοι άλλοι σαν και εμένα να ήμασταν βουλευτές και υπουργοί το αντιμνημονιακό κυβερνήσεων το 2014-2015, θα μπορούσαμε εύκολα να το είχαμε πάρει. Κλείνοντας, κύριε Καζάκη, είναι ένας 18χρονος ή 17χρονος που ψηφίζει για πρώτη φορά φέτος. Ναι. Γιατί να τον καλέσετε, ποιο είναι το επιχείρημά σας να στηρίξει τη Συμμαχία για Ανατροπή, Συμμαχία Ανατροπής? Ναι. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν πρόκειται να κόψει το χέρι του, δεν πρόκειται να αφήσει τον κόρφο του, δεν πρόκειται να σταθεί και να πει «Ρε γαμώ το πάλι με ξεγελάσαν αυτοί». Και ένας φίλος εδώ λέει πριν κλείσετε, το στέλνει από το Παρίσι, είμαι 28 χρονών, με όλα τα εφόδια που μου έδωσε το ελληνικό πανεπιστήμιο, τελικώς πήρα το ονοματιό μου και βρέθηκα εδώ. Θέλω να ρωτήσω ευθέως τον κύριο Καζάκη, σε όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει περί της παιδείας, ποια είναι η δική τους άποψη? Η δική μας άποψη είναι ότι θα πρέπει να δουλεύεις εκεί που σπουδάζεις. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Πρέπει να αλλάξει ριζικά το σύστημα παιδείας. Το σύστημα παιδείας πρέπει να ξεκινήσει από το ολοήμερο 12 σχολείο, που θα πρέπει να παρέχει όλου του είδους την παιδεία. Δηλαδή και τη γνωστική παιδεία και μόρφωση, με κριτική σκέψη κτλ. Αλλά ταυτόχρονα και όλη την παιδεία εκείνη που χρειάζεται, από ξένες γλώσσες, μουσική κτλ. Αυτό πρέπει να είναι το σχολείο, το συνολικό σχολείο. Από την άλλη μεριά, το πανεπιστήμιο, θα πρέπει να αποσυνδεθεί από την αγορά. Να μην είναι ένας χώρος αξιολόγησης δεξιοτήτων ή παροχής δεξιοτήτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Μπολόνια. Δηλαδή της συνήγης Μπολόνια που προβλέπει το Πανεπιστήμιο της Αγοράς. Πρέπει το Πανεπιστήμιο πλέον να γίνει προαγωγός της επιστήμης. Να μαθαίνει δηλαδή ο φοιτητής του, προπτυχιακός, μεταπτυχιακός κτλ. Να προωθεί την επιστήμη αυτή καθ' αυτή, τη μόρφωση, χωρίς βεβαίως να σκέφτεται ή αν θέλετε να αντιπαραβάλλεται με τις αμοιβές στην αγορά. Και ο φίλος ο Γρηγόρης, καλημέρα κύριε Καζάκη. Ίσως να είναι ευθύνη, το διαβάζω ακριβώς όπως το γράφει, του κύριου Σαχίνη. Δεν είδα ερώτημα όμως για αυτό το σκάνδαλο διαστόματος πια του ίδιου του Πρωθυπουργού των υποκλοπών. Εδώ τι λέτε εσείς, λέει? Κοιτάξτε, εμείς είπαμε εξ αρχής, το μεγάλο σκάνδαλο είναι η ύπαρξη ακόμη της ΕΕ. Ήταν μια δέσμευση μεταπολιτευτικά, δηλαδή αμέσως μετά την πτώση της Χούντας, της κατάργησης της ΚΙΠ. Λόγω του ρόλου που έπαιξε στο βαθύ κράτος και στο παρακράτος, όπως λέγανε τότε. Όλες οι κυβερνήσεις που κυβέρνησαν από τότε είχαν δεσμευτεί να διαλύσουν τις μυστικές υπηρεσίες στη χώρα, οι οποίες δεν έχουν καμία άλλη δουλειά εκτός από... Ναι. Επαναλάβετε, το έκανε μια διακοπή σας παρακαλώ. Είπατε δεν έχουν καμία
δουλειά εκτός. Και δεν έχουν καμία άλλη δουλειά, καμία άλλη αποστολή εκτός από το να υπονομεύουν το δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας και να λειτουργούν για τα εσωτερικά πράγματα της χώρας. Δεν χρειάζεται μια μυστική υπηρεσία, ρωτώ εγώ, για λόγους εθνικής ασφάλειας, όλες οι χώρες. Όχι, κατά τη γνώμη μου, αυτή μπορεί να εξυπηρετηθεί από τις ένοπλες δυνάμεις και από τις διευθύνσεις αντικατασκοπίας. Άρα, λέτε, χρειάζεται μια υπηρεσία ασφαλείας ενταγμένη στις ένοπλες δυνάμεις. Στις ένοπλες δυνάμεις, ακριβώς. Αυτή ήταν και η απέτηση των ενόπλων δυνάμεων ήδη από τότε που δημιουργήθηκε η ΚΙΠ, δηλαδή στη δεκαετία του 50, όπου οι ένοπλες δυνάμεις επίσημα έθεταν θέμα ότι πρέπει η βασική λειτουργία που έχει να κάνει με την εθνική ασφάλεια και την αντικατασκοπευτική δραστηριότητα να περάσει απευθείας στις διευθύνσεις των ενόπλων δυνάμεων. Λοιπόν, διαφορετικά, γι' αυτό κιόλας η κυβέρνηση Ένωσης Κέντρου το 1964 την κατήργησε την υπηρεσία αυτή, την ΚΙΠ. Και την επανέφεραν μετά τη Ιουλιανά βεβαίως και Χούντα, για να έρθει η Χούντα. Λοιπόν, εκείνη το μεγάλο σκάνδαλο. Όσο υπάρχουν στεγανά, όσο υπάρχει βαθύ κράτος με όλες τις διαπλοκές του, θα έχουμε τέτοια φαινόμενα. Στην παρούσα υπόθεση, τι λέτε εσείς των υποκλοπών, γιατί έχουμε και παράνομα λογισμικά, τα οποία εξήγαμε. Τι λέτε για αυτό το θέμα εσείς, αλήθεια? Κοιτάξτε, το ζήτημα των υποκλοπών δεν είναι καινούριο θέμα. Προφανώς. Είναι μια κλιμακούμενη πραγματικότητα, την οποία τη χρησιμοποιεί ο εκάστοτε πρωθυπουργός για δικό του όφελος. Πέρα από το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί συνδέονται με το αμερικανικό παράγοντα. Μην ξεχνάμε ότι το αφεντικό στην ΕΕΠ, αλλά και στις μυστικές υπηρεσίες του κράτους συνολικότερα, είναι οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, για αυτούς δουλεύουν όλοι. Λοιπόν, καλή συνέχεια κύριε Καζάκη. Να υπενθυμίσω ότι απόψε είναι η κεντρική προεκλογική συγκέντρωση στο Ηράκλειο της Συμμαχίας Ανατροπής, στην οποία μετέχει και το ΕΠΑΜ, του οποίου ηγείστε. Καλή σας ημέρα από τον 984. Ευχαριστώ πολύ.